Σεισμός 5,8 ρίκτερ συγκλονίζει το Ηράκλειο σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης ευρείας κλίμακας της πυροσβεστικής υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας απέναντι σε κάθε απευκταίο σενάριο. Όπως τονίζει ο Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, ο μεγάλος σεισμός στο Αρκαλοχώρι που δοκίμασε τις δυνατότητες του σώματος στην Κρήτη αναδεικνύει την ανάγκη συνεχούς ετοιμότητας και βελτίωσης της συνεργασίας με όλες τις αρχές. Ο πρόσφατος σεισμός στο Αρκαλοχώρι μας υπενθύμισε ότι θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Με βάση το σενάριο της άσκησης που εξελίχθηκε στο συγκρότημα Φάρος στη Νέα Λικαρνασσό, με πολλαπλά συμβάντα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να ερευνήσουν για επιζώντες τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε από το σεισμό. Υπάρχουν καταρρεύσεις σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Μια τέτοια κατάρρευση έχει συμβεί εδώ στο κτίριο Φάρος, όπου εργαζόμενοι είναι εγκλωβισμένοι. Το περιστατικό αυτό θεωρείται επίκαιρο στις μέρες μας που ζούμε τη σεισμική ακολουθία του μεγάλου σεισμού του Αρκαλοχωρίου στις 27 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτου. Να αντιμετωπίσουν εστίες φωτιάς αλλά και τις επιπτώσεις έκρηξης που σημειώθηκε μετά από έναν ακόμη ισχυρό μετασεισμό. Παράλληλα είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά διότι οι εργαζόμενοι εργαζόταν εκείνη τη στιγμή. Θα επιχειρηθεί λοιπόν κατάσταση της πυρκαγιάς, διάσωση των εργαζομένων. Ανάμεσά μας. Στις έρευνες επιστρατεύονται σκύλος ανιχνευτής αλλά και ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια. Στην κορύφωση του σεναρίου, ένας από τους άνδρες της ΕΜΑΚ τραυματίζεται από την έκρηξη και απεγκλωβίζεται με προσοχή με τη βοήθεια των συναδέλφων του. Δυστυχώς όμως κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων θα έχουμε ένα πολύ ισχυρό μετασεισμό με μια έκρηξη δεξαμενής υγραερίου όπου θα τραυματιστούν πυροσβέστες και άλλοι εργαζόμενοι και το σενάριο της άσκησης θα εξελίσσεται έτσι. Είχε πολλά θύματα, είχε σενάριο, είχε πλοκή, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον θεωρώ.